Κίνη, η πίτα μας πώς την είπαμε? Μπατζίνα. Η μπατζίνα μας ψήνεται, αλλά μέχρι να ψηθεί θα ψηθούμε και θα ψήσουμε. Παρέα. Διότι θα πρέπει να απαντήσεις σε όλα όσα ρωτήσω, έτσι. Όχι, Παναγία μου. Δεν θέλω. Δηλαδή, έχω δύο ψυχολόγους. Όχι, εγώ είμαι κακός. Εγώ είμαι ο κακός και αυτή είναι η καλή. Ωραία. Είναι το ξύλο και το καρότο. Θα με προτίσετε πριν. Δεν έχει θέματα εσύ. Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε. Εγώ μαθαίνω ότι είσαι ερωτευμένη, πάμε τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι με άλλον είσαι ερωτευμένη. Διότι για άλλη μια φορά με αυτόν τον τύπο, πώς τον λένε, τον Eurovision, έχεις ένα μόνιμο έρωτα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει είναι και ο Eurovision μαζί. Ο Eurovision είναι κάτι που, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η Eurovision υπάρχει στη ζωή μου. Ναι. Ένας θεσμός το οποίο ήταν διασκέδαση για μένα και τις ξαδέρφες μου. Μαζί μου ήσασταν όλοι, βλέπατε. Όλες, θες να πεις. Δηλαδή, αν ήταν ο αδερφός μου, τον είχαμε μασκότ μέσα στο σπίτι, δηλαδή. Μαζευόμασταν όλες οι ξαδέρφες το Σάββατο και κάναμε σαν τρελές και βάζαμε και ψήφους από μόνοι μας, και αυτό έχει συνεχίσει όλα τα χρόνια. Μέχρι που μια μέρα το ψώνιο της οικογένειας εμφανίστηκε εκεί. Καλά, το ψώνιο της οικογένειας, η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το 2001 ήταν ο Νίκος Τερζής με τον Αντώνη Παπά. Έφτασε το τραγούδι και βασικά είχε φτάσει. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν πρώτα στην εταιρεία της Ελλάδος που ήταν η V2 και μετά στην Bonnier. Αλλά ήταν κάτι, ας πούμε, που μαζί με τον Παναγιωτήδη τον Νίκο, που ήμασταν τότε μέλη στο συγκρότημα, κοιτιόμασταν μέσα στα μάτια και ήταν δαρίς και κάναμε ένα παιδάκι μαζί. Λέγαμε ότι αυτό θα το κάνουμε, αυτό θα είναι εντελώς δικό μας και θα είναι, ας πούμε, για την πατρίδα μας. Αυτή που νοσταλγούμε, που κάνουμε σαν τρελά, να πηγαίνουμε το καλοκαίρι να σπαταλάμε το γονιό μας τα λεφτά. Όλο το καλοκαίρι, ό,τι δεν έχουμε ξοδέψει όλο το χειμώνα, τα μαζεύαμε για να έρθουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορούσαμε, ας πούμε, να μην πάρουμε ρούχα για την έξοδο που είχαμε να κάνουμε όλη τη χρονιά και πηγαίναμε, εργαζόμασταν και ψωνίζαμε όλα στην Ελλάδα. Καλά κάνατε και πηγαίνατε και σε διάφορα μέρη. Και καλά, εντάξει. Καλά. Πηγαίνατε στο Βόλο εκεί, πηγαίνατε λίγο παραπέρα. Κοίτα, στο Βόλο οι γονείς μου είχαν ένα διαμέρισμα το οποίο πηγαίναμε, επειδή ερχόμασταν τις 2 εβδομάδες και κάναμε μπάνια στην Άφισο, Πήλιο δηλαδή. Εννοείται. Και μετά από εκεί, εντάξει, παρόλο που τότε δεν υπήρχε σπίτι στο χωριό, μικρή πάντα έλεγα, θέλω πρώτα να πάμε στην Ελλάδα και μετά να πάμε στη θάλασσα. Δηλαδή για μένα η Ελλάδα ήταν εκεί που πήγαινα στους συγγενείς μου και μπορούσα, ας πούμε, να πάρω όλη αυτή τη στοργή, όλη αυτή τη συγκίνηση, ότι έλειπω ένας τον άλλον, πώς ήταν η μάνα μου όταν έβρισκε, ας πούμε, τα αδέρφια της, ο πατέρας μου τα αδέρφια του. Είναι αλλιώς τα παιδιά που μένατε έξω, που ήσασταν μετανάστες, το βλέπατε τόσο πιο γλυκό το θέμα. Πέτρο, θα σου πω την αλήθεια. Ζώντας το από κοντά είναι τόσο γλυκό το θέμα της Ελλάδος, όσο το ζούσες από μακριά. Εγώ πλέον στην Ελλάδα ζω 10 χρόνια. Για μένα, τα μέρη που είναι η καταγωγή μου, για πάντα θα μένουν πολύ ιερά. Και η σχέση που έχω πιστεύω ότι είναι ακόμα καλύτερη τώρα από ό,τι ήταν τότε. Δηλαδή και με τα ξαδέρφια μου ακόμα έχουμε άριστη σχέση, μιλάμε πολύ τακτικά στα τηλέφωνα κτλ. Νοιαζόμαστε. Και όχι μόνο για τα ξαδέρφια μου, και τα παιδιά τους που... Ναι. Τα ξαδέρφια μου έχουν παιδιά στην ηλικία μου με 2 παιδιά. Έλα. Δηλαδή φαντάσου τώρα ότι... Έτσι το προλαβαίνουμε. Δεν έχω προλάβει, δεν θα πεις. Δεν έχω προλάβει. θέλω να σε ρωτήσω, λες, μιλάς τόσο αγάπη για την Ελλάδα και πραγματικά, εντάξει, το ξέρουμε όλοι ότι ένας λόγος ο οποίος ήρθες και έμεινες ήταν και αυτός. Έχεις όμως και κάπου στο μυαλό σου αισθάνομαι υποχρέωση να κάνεις πάντα κάτι για τη χώρα που μεγάλωσε, τη Σουηδία. Δηλαδή έχεις συμμετάσχει στο Dancing with the Stars, τώρα πάλι με την Eurovision. Το αισθάνεσαι αυτό κάπου στο πίσω του μυαλού σου, ότι είναι μια υποχρέωση? Δεν νιώθω ότι έχω υποχρέωση, δεν νιώθει ότι είναι κάτι που πρέπει. Ήταν κάτι που ήθελα ίδια να κάνω. Από τη στιγμή, ας πούμε, 10 χρόνια, δηλαδή, στην αρχή που το έλεγα, ας πούμε, ακόμα και στους συνεργάτες μου, ότι αφού οι Σουηδοί παρακαλάνε, Έλληνα, δεν είναι ωραίο να το λες. Οι ίδιοι Σουηδοί όμως λένε παρακαλάμε την Έλενα 10 χρόνια. Oh, yeah. Δηλαδή είναι σαν να μου επιτρέπουν να το πω ότι πραγματικά με παρακαλάνε 10 χρόνια. Τώρα δεν φοβήθηκες που θα ξαναπάς τρίτη φορά? Γιατί τις προηγούμενες, τρίτη ήταν με την πρώτη, τη δεύτερη. Δεν φοβάσαι με λιγόν και... Όχι, γιατί ξέρεις, πολλά πράγματα είναι ότι πρέπει να τολμάμε τις αλλαγές. Τις τολμάζεις πολύ, γιατί πας αλλιώς... Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το μαλλί τώρα που τόλμησε, γιατί δεν περίμενα ποτέ να το κάνω κόκκινο στη ζωή μου. Δηλαδή, είναι ωραίες οι αλλαγές, πρέπει να τολμάμε να τις κάνουμε στη ζωή μας. Όσον αφορά όμως για την Eurovision, ήταν και συγκεκριμένη φάση. Γιατί και πολλές φορές οι πρώτες έρχονταν και με έτοιμο τραγούδι. Και με Joker
να πάω κατευθείαν στον τελικό. Παρόλο που τώρα θα περάσει από το Melody Fast. Melody Festival. Melody Festival, να το πούμε και λίγο πιο εύκολα στα ελληνικά. Το οποίο είναι 4 με τελική. Εντάξει, ψηφίζει ο κόσμος μόνο και σε ψήφους, δηλαδή το πρώτο και δεύτερο τραγούδι πάνε κατευθείαν στον τελικό, το τρίτο και τέταρτο πάνε στη δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Άρα είναι το Melody Festival, είναι κάτι που διαρκεί 6 εβδομάδες. Μάλιστα, οπότε πάει στον τελικό, φτάνουν 4 στον τελικό. Στον τελικό θα πρέπει να φτάσουν 8 πάει. Δεν έχει σημασία. Ναι, και από τη δεύτερη ευκαιρία πάλι άλλα 2, άρα πάνε 10. Και δεν μας άσε και δεν έχει θα πας με τις ειδικάτες και με τέτοιους. Ξέρεις κάτι, Πέτρο, ότι μου ήρθε το κατάλληλο τραγούδι. Δηλαδή ήμουν πάνω στη Σουηδία. Έκανα τα φινιρίσματα από τον ξένο το δίσκο. Και εκεί που περνούσα, άνοιξε η πόρτα. Γιατί μέσα στη δισκογραφική, ξέρεις, μου θυμίζει λίγο αυτά που έχω ακούσει, γιατί δεν τα έχω ζήσει αυτά στην ελληνική δισκογραφία, ότι υπήρχε ας πούμε η δισκογραφική και τα στούντιο από κάτω ή έτσι είναι ακριβώς η δισκογραφική πάνω στη Σουηδία και δουλεύουν και πάρα πολλά νέα παιδιά μέσα και πολλά νέα παιδιά έχουν γράψει για τον καινούριο δίσκο και εκεί που περνάω ανοίγει η πόρτα και ακούω το τραγούδι, δεν επιτρέπω να το τραγουδήσω, απλά λέει την λέξη Survivor και λέω μου αρέσει αυτή η λέξη. Στην αυτή ακούω. Άκουσε και το ρυθμό όμως. Άκουσα το ρυθμό, μελωδία. Άκουσα τα πάντα. Χτυπάω την πόρτα τελικά, μπαίνω μέσα, λέω παιδιά τι κάνετε εδώ. Επειδή στέλνονται πάνω από 3.000 τραγούδια. Ναι. Και επιλέγονται μόνο τα 32 για να πάνε στο, για το Melody Festival. Και επειδή είχε ξεκινήσει αυτή η κουβέντα αρκετά καιρό πριν, δηλαδή επειδή το συγκεκριμένο συμβόλαιο που έχουμε με την Universal, Universal EMI εδώ στην Ελλάδα και Lionheart πάνω, είναι ένα triangle drama, μας περιπτώσει γιατί το συμβόλαιο είναι στην Universal Ολλανδίας, μου είχαν ερωτήσει στην αρχή γιατί εδώ πέρα είναι ακόμα μεγαλύτερος ο θεσμός στο Melody Festival παρά την Eurovision, δεν θέλω, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Ήρθε όμως το τραγούδι. Τόσο πολύ σ' άρεσε. Το παίζαν μέσα οι άλλοι, παίζαν τραγουδώντες ή παίζαν μόνο, μουσική. Ήταν και με τραγούδι demo από μία τραγουδίστρια. Και τους το έφαγες. Όχι, είπα ότι θέλω να το κάνω. Ακόμα ψάχναν την τραγουδίστρια. Δεν ξέρανε αυτό. Δηλαδή, βέβαια πέρασε το τραγούδι και είπαν Έλενα, πέρασε. Συνεχίζεις να θες να το πεις το τραγούδι και είπα ναι, μέσα σε μία εβδομάδα. Μπράβο. Δηλαδή το ήθελα πάρα πολύ. Μάλιστα. Σου τυχαίνει αυτό και λίγο πριν σου έχει τύχει ο κύριος Ανδρέας. Ναι. Ο κύριος Ανδρέας. Ναι. Που βρήκες με πολιτικό μηχανικό, ρε παιδάκι μου. Τόσοι καλλιτέχνες γύρω-γύρω, τόσοι τραγουδιστές, τόσοι. Ξέρεις κάτι, Πέτρο, ότι η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ωραίο αυτό το πράγμα, ότι είμαστε από δύο διαφορετικών κόσμο. Έτσι πιστεύω. Εγώ είμαι πολύ πιο ευαίσθητη, λίγο αφηρημένη καλλιτέχνης κτλ. Ο Ανδρέας είναι λίγο. Τετράγωνος. Πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός. Ένα το σπίτι, και ένα, δεν πρέπει το σπίτι να πέσει, να στέκεται κτλ. Ναι, αλλά αυτό ξέρεις είναι ωραίο. Γιατί ξέρεις είναι και ωραίο πράγμα να υπάρχει ένας διάλογος. Δεν χρειάζεται πάντα να συμφωνείς. Σίγουρα. Όχι, χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι να είναι από άλλο χώρο, στην περίπτωσή σου είναι ότι καλύτερο. Το πιστεύω. Δηλαδή, άμα είναι στην ίδια τρέλα με σένα και έχει τα ίδια άγχη με σένα και τα ίδια αυτά θα βγούμε εκεί και θα τραγουδήσουμε εκεί. Πιστεύω ότι δεν θα βλεπόμασταν καθόλου. Δηλαδή, επειδή ζούμε δύο εντελώς διαφορετικές ζωές. Πέτυχες, η αλήθεια είναι ότι μας σύστησε η κολλητή μου η Ροξάνη που την έχετε γνωρίσει. Ναι, για πες πώς γνωριστήκατε. Αυτό. Πες, σε σπίτι. Σε σπίτι. Όχι, το είχε στο μυαλό της η Ροξάνη ή ήταν έτσι τυχαίο. Όχι, τυχαία. Φτάσαμε στο σπίτι, γιατί ήταν και ο άντρας στο σπίτι με το παιδί κτλ. Και εμείς είχαμε βγει έξω και φτάσαμε στο σπίτι και απλά έχει περάσει ο Ανδρέας για να πει να δει και το παιδί και να πει ένα γεια. Σίγουρα η Ροξάνη το έχει. Όχι, όχι, δεν ήξερε τίποτα. Απλά μετά από το πρώτο, την πρώτη φορά που ειδωθήκαμε, μου άρεσε πρώτα εμφανισιακά, έτσι λίγο που μίλησε και τα λοιπά. Λέει, παιδιά, εντάξει, έχει πάει αργά, εγώ πάω να φύγω. Και λέω, μα κάτσε λίγο να γνωριστούμε. Και έτσι ξεκίνησε όλη η φάση. Έτσι, έτσι, ψιλοπέσαμε. 2-3 φορές, 5-6 για φαγητό. Και μία δόση, γιατί και εγώ είμαι λίγο αυθόρμητη. Ξέρεις, καμιά φορά πρέπει να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Αλλά μου έκανε καλό. Γιατί είναι ένα βράδυ που πάλι καθόμαστε μια μεγάλη παρέα και τρώμε και γυρνάει η κολλητή μου και μου λέει, τι θα κάνεις αύριο, είναι Παρασκευή. Και γυρνώ και κοιτάω τον Ανδρέα και λέω, αύριο εγώ θα βγω με date με τον Ανδρέα. Και αυτό είναι το καλό. Ναι. Και έχει μείνει ο Ανδρέας γιατί το μεταξύ μου λέει, το πιστεύεις ότι το ήθελα να συζητήσω να πάμε για ένα ποτό. Ωραία. Αυτό μου κάνει πολύ Σουηδέζα τώρα, έτσι. Η Σουηδέζα που την πέφτει, δεν είναι κολώνει. Η νοοτροπία είναι έτσι. Η Σουηδέζα δεν κολώνει. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν και άπειρες Ελληνίδες δηλαδή που είναι γεννημένες, μεγαλωμένες, που τολμάνε να το κάνουν αυτό. Ναι, αλλά εκεί απάνω το φλερτ από τη μεριά της γυναίκας, στη Σουηδία λέω, δεν είναι πιο εύκολο από ότι το βλέπεις να το διαπράττουν οι Ελληνίδες.
Δεν κολώνει. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο θαραλές οι Ελληνίδες. Ναι, είναι πιο γάτες. Α, πιο γάτες. Ναι. Ναι, είναι λίγο πιο νιάου νιάου η Ελληνίδα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το έκανες καλό, τον ξεμπλόκαρες. Δηλαδή, αν αυτός ήθελε να σου ζητήσει να βγείτε και λόγω ότι είσαι Έλληνα, θα ίσως να έχει ένα κόλλημα. Οπότε... Όχι, είναι cool γενικότερα ένα... σαν άτομο ο Ανδρέας. Και τι είπε ο άνθρωπος, θα βγω αύριο date με τον Ανδρέα. Και τι είπε. Κοίταξε κάτω, με κοίταξε, χαμογέλασε. Και μετά έτσι όταν απομονωθήκαμε λιγάκι, μου λέει το πιστεύεις ότι ήθελα να, να σε ρωτήσω αν θες να βγούμε. Ναι, είναι στο καημένο. Απλά επειδή ήταν αρκετές φορές που ήμασταν μονίμως με φίλους, γιατί είχαμε κοινούς φίλους, ας πούμε. Και αλλά τι ήταν φορές, ωραίο. Το πρώτο ραντεβού. Νομίζεις θυμάμαι. Έλα, δεν γίνεται. Τη διάθεσή μου θυμάμαι. Δεν είχες κάνει σενάριο, δεν τι βάζω. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα, θέλω να πω από τι φορούσα. Θυμάμαι. Είχες το συνέστημα. Το συνέστημα ποιο ήταν, είχες λίγο τέτοιο, ότι πάρα πάμε, πολύ. Είχες τέτοιο. Πάρα πολύ, ναι. Γιατί ήταν... Σου είχε κάτσει ήδη στο μυαλό. Ναι. Και βασικά ήταν, ας πούμε, ένα... Ήταν πολύ διαφορετικό. Ήξερα ότι εκεί που πήγαινα μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Και αυτό, ξέρεις, είναι λίγο πιο διαφορετικό παρά αν έχεις βγει πριν από εκεί σε ένα date που λες, α, το δούμε. Ναι. Διαφορετικό το συνέστημα, δηλαδή. Ωραίο είναι που πήγες και είχες λίγο φρου. Δεν θυμάμαι, σου λέω. Δεν έχεις ζαλιστεί έτσι. Όχι, θυμάμαι τις κουβέντες, αυτά, αλλά θέλω να πω δεν θυμάμαι τα ρούχα κτλ. Ναι, επειδή είχες χρόνια στην ουσία, ήσουν σε μια τεράστια σχέση, μα πολύ μακρινή, είχες ξεχάσει και πώς γίνεται το φλερτ λιγάκι. Καλά, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί, δηλαδή ξεχνά. Αλλά σενάριο και σκηνοθεσία έχεις κάνει, γυναίκες κάνετε. Εντάξει, είμαι και υδροχός. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα, δεν θα μου πεις ότι δεν ονειρεύεις, ας πούμε αυτό, ότι... Το σενάριο και νοσηλεσία, πώς θα γίνει, πώς θα πάει, πώς εκεί, πώς θα εμφανίζομαι. Εντάξει. Ξέρεις ότι ένα διάστημα στη ζωή μου, πολύ πιο μικρή, ό,τι σκεφτόμουν γινότανε. Ωραίο. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Λέω ότι έγινε ρε παιδιά, medium είμαι. Αλλά medium, νομίζω... όχι medium. Medium, συγγνώμη. Medium, επειδή είναι στα... Medium είσαι. Ναι. Medium είσαι. Κι όντως είμαι medium, πάει το small. Μπράβο. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι αυτό το πράγμα το έχει ο υδροχός. Ότι διαισθάνεται πολύ εύκολα το τι συμβαίνει στη... Και τα καλά και τα κακά. Και τα... Ναι, όλα. Ε? Όλα. Μέσα σε όλο αυτό το καλό, αυτό σου κατέληξε τελικά, πέρασε 3 χρόνια, λες, ο οποίο ήταν ένα τεράστιο ζόρι για χωρισμό, για μπαμπά, για... Ουφ, πολλά, σκέ... πολλά. Πέρα, όταν λες κατάθλιψη, εσύ νοείς κατάθλιψη κανονική ή γενικά bad mood. Κατάθλιψη. Δηλαδή... Πήρες τίποτα. Από χάπια, όχι. Έκανα κουμπετία, cognitive BTN therapy. Για πες τα. Cognitive behavior therapy. Ναι, συμπεριφοράς. Ναι, συμπεριφοράς, γιατί μέσα σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη κατάθλιψη ξεκινήσανε πολλά πράγματα, δηλαδή μπορούσα να βγω σε ένα μπαλκόνι. Φοβόσουν. Κοβόντουσαν τα πόδια μου, νόμιζα ότι πρέπει να πηδήξω για να αντιμετωπίσω το φόβο μου. Δεν μπορούσα καθόλου να βρίσκομαι σε ένα χώρο που υπήρχαν, που αν δεν ήξερα κόσμο, παραπάνω από 4 άτομα δεν μπορούσα να το χειριστώ. Φοβόμουν απίστευτα το σκοτάδι. Πολλά και διάφορα πράγματα, το οποίο όμως το οποίο ήθελε... πριν δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά. Όχι, όχι. Κάποια πράγματα είχαν ξεκινήσει λίγο μετά από το 2005, μετά από την Eurovision, το οποίο ήταν η αγοροφοβία. Χωρί με πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, να βρίσκομαι σε ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο και να είμαι μόνη μου. Έπρεπε πάντα να έχω έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης. Να κουμπάς. Να ξέρω ότι είναι δίπλα μου και ότι δεν θα φοβηθώ. Βέβαια, εμείς όταν κάναμε το Dancing on Ice, ήταν εκεί ακριβώς... Τελείωνε, εκεί που έβγαινες. Ναι, ήταν ακριβώς το τελείωμα. Ναι. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι μια τέτοια θεραπεία, παρόλο που θεωρείς ότι κάνεις τον κύκλο, δεν σταματάει. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα άνετα να ξαναπάω πίσω. Όταν έχεις πάει σου ιδέα, έχεις πάει για να κάνεις αυτή την, πώς την είπες, την συμπεριφορά. Θα ακουστεί λίγο άσχημο αυτό το πράγμα που θα πω. Αλλά επειδή έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Σουηδία, παρόλο που μέσα στο σπίτι μιλούσαμε μόνο ελληνικά, και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, βλέπετε, medium, την ελληνική γλώσσα δεν μπορώ να τη χειριστώ με τον ίδιο τρόπο. Έχω και μια άλλη διαφορετική νοοτροπία που και που και κουλτούρα μέσα μου. Για μένα, πηγαίνοντας σε μια Σουηδέζα ψυχολόγο, ήταν σαν να μιλάω τη μητρική μου γλώσσα. Γιατί σκέφτεσαι στα σουηδικά, όταν σκέφτεσαι σουηδικά ή ελληνικά. Πιστεύω ότι σκέφτομαι περισσότερα στα σουηδικά και αγγλικά. Επειδή μιλάω και πολύ αγγλικά κατά διάρκεια την ημέρα. Αυτό είναι η μητρική. Έχω προσπαθήσει να πάω εδώ και στην Ελλάδα, αλλά... Δεν σου βγαίνει. Όχι. Αφού τα συναισθήματα τα εκφράζεις σουηδικά. Ναι, είσαι γνωστή κιόλας. Ακόμα και στα νεύρα μου, παρόλο που μου αρέσει περισσότερο να βρίζω και στα ελληνικά. Στα ελληνικά το έχεις αυτό. Όχι, ξέρεις τι, γιατί ξέρεις...
γεμίζει λίγο το στόμα, α πούμε, ξέρεις, που είναι λίξες... Οι δικές μας υπηρεσίες σας είναι γεμάτες. Είναι. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχολογικά θέματα πρέπει να ζητάνε βοήθεια? Είναι δύσκολο να το κρίνεις. Βέβαια. Είναι κάτι που καταρχάς το να αντιμετωπίζεις ότι ο ίδιος έχει το πρόβλημα είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή κοιτώντας τον εαυτό σου στον καθρέφτη και λες ότι ναι, Έλενα, έχεις πάθει αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Ήρθε η ώρα να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Το θέλεις, το θέλω, Έλενα. Πρέπει να πάρεις απόφαση. Ναι, πρέπει να πάρεις την απόφαση και πρέπει να είσαι και έτοιμος ότι και την πρώτη φορά ή μάλλον τις πρώτες φορές που θα πας θα γυρίσεις ακόμα πιο χάλια από ό,τι πήγες. Ναι. Ειδικά όταν γυρνάς στο σπίτι. Είναι μια πολύ περίεργη φάση όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια όμως το καλύτερο είναι όταν έχεις κάνει, έχεις προχωρήσει, έχεις μπει μέσα στο θέμα. Στο τέλος συζητάς για τα ίδια πράγματα, το οποίο θυμάσαι ότι δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα γιατί έκλαιγες και γυρνάς και λες, μα πόσο χαζί μπορούσα να ήμουν, γιατί δεν μπορούσα να τα δω πιο απλά τα πράγματα στην ζωή. Εκ των υστέρων, αυτό που έμεινε και όταν τελείωσε, αυτό που σου είχε επηρεάσει πιο πολύ ήταν το θέμα της έκρηξης της δημοσιότητας που δεν ήξερες πια ότι σου είχε μάθει και το μυρμήγκι που περπάταγε στη γωνία, ήταν το θέμα του χωρισμού ή το θέμα του πατέρα. Ή όλα μαζί κάνανε ένα εκρηκτικό μείγμα. Ξέρεις τι, επειδή όλα ήρθαν σταδιακά. Mm. Δηλαδή ήρθε ένα πολύ γλυκό ξεκίνημα μαζί με τους Αντίκ, ήρθε μια ωραία επιτυχία μαζί με το αυτό, ήρθε το μεγάλο το Μπαμ το 2005, ξεκινήσανε περισσότερες απαιτήσεις και όχι μόνο από τον κόσμο και από τα μίντια, τις απαιτήσεις που είχα εγώ ίδια στον εαυτό μου και από τους ανθρώπους που ζούσα μέσα στο ίδιο σπίτι ήταν ξαφνικά και από την άλλη πάντα βέβαια είχα μέσα στο κεφάλι μου, ok, το 2005 είπα το my number one και ήμουνα νούμερο ένα. Yeah. Το 2005. Δεν μπορείς εκ των πραγμάτων πάντα να είσαι. Πάντα έχεις πάνω, πάντα έχεις κάτω. Είναι σαν να λες σήμερα στρώνει καλά το μαλλί, την άλλη μέρα bad hair day. Υπάρχουν αυτά. Μετά βέβαια ήρθε, έγινε κάπου λίγο μονότονη και λίγο σκοτεινά τα πράγματα. Και μετά εκεί χάνω τον μπαμπά μου. Και παθαίνεις την πρωτοκλασιά. Και εκεί λέω, αυτό αναθεωρώ τη ζωή μου. Τα σβήνω όλα, όχι δεν τα σβήνω, δεν μπορείς να σβήσεις τίποτα. Ξαναβάζω τις βάζω τις προτεραιότητες στη ζωή μου. Και έτσι έγινε. Η πρώτη προτεραιότητα είναι εσύ. Bad hair day λες, αλλά βλέπω πολύ good hair day. Τελευταίο καιρό δεν έχω καθόλου bad hair day, αλήθεια είναι. Είναι τρομερά τα μαλλιά σου. Ευχαριστώ πολύ. Πώς το κάνεις? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκινάνε, ότι τολμάμε να κάνουμε την αλλαγή που σκεφτόμαστε, που νερευόμαστε, εγώ προσωπικά την νερευόμουνα. Όλη αυτή η ιστορία βασικά ξεκίνησε ότι αν τολμάω να κάνω μία αλλαγή και αν θα ήταν αυτή, τι θα ήτανε. Και κλείνω τα μάτια μου και λέω τι θα είναι αυτό το πράγμα και λέω να σκεφτώ το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο που έχω και θαυμάζω και θέλω όσο περνάνε τα χρόνια να είμαι η ίδια από στοργή τουλάχιστον. Μαμά. Η μαμά έχει τέτοιο χρώμα. Ήταν λίγο πιο μελαχρινή, αλλά και πιο λευκή η επιδερμίδα της. Δηλαδή, πήγα και συμβουλεύτηκα επίσης ποιο κόκκινο πρέπει να κάνω. Σήμερα η μαμά μου είναι ξανθιά. Μάλιστα, την σήμερα είναι ξανθιά. Την είδαμε αλλά... τη μαμά σου, τη γνωρίσαμε τη μαμά σου. Την είδαμε, την γνωρίσατε, μπράβο. Εγώ θέλω να μιλήσω αλλά... backstage. Ναι, μπορώ όμως να τελειώσω μόνο την ιστορία αυτή που έχω για τη μαμά μου. Είναι όταν κλείνω πάρα πολύ σφίχτα τα μάτια, βλέπω δύο εικόνες. Ή βλέπω τη μαμά μου στην καφετιέρα το πρωί, σε ένα συγκεκριμένο σπίτι που είχαμε στη Σουηδία, που τα είχε πιο κοντά, ξέρεις, 80s, τα μαλλιά γυρισμένα, παραπώσε, που είναι κόκκινα. Ή τη βλέπω μία ροζ πετσέτα γύρω από το λαιμό, με ρολά. Μάλιστα, είναι που... οι δύο εικόνες που έχω από τη μαμά μου, όταν, ξέρεις, σκέφτησε τη μαμά μου, βλέπω αυτή, δεν την βλέπω ξανθιά μπροστά μου. Την βλέπω ξανθιά μπροστά μου. Αλλά τη σκέφτομαι ότι τη βλέπω κοκκινομάλα. Η Τζίλντα είσαι, την ξέρεις, την Τζίλντα Ρίτα Χέιουορτ. Στη Τζίλντα που έκανε το σεξι με μένα μόνο και αυτό το τέτοιο. Αυτό θα τα γουστάρεις. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Εποχής, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Όταν κάναμε το ΑΕΣ, ήθελες το μαλλί, ήταν ο άλλος μέσα και συνέχεια έτσι. Μονίμως, την τρίχα όμως. Ναι, αυτό, την τρίχα. Την κατσαρίνα τη θυμάσαι που σου βάλαμε. Πού τη βάλατε, για θυμίσαι. Στο καμαρίνι. Στο καμαρίνι. Μια κατσαρίδα. Μέσα και σου λέει άνοιξε. Και σου λέει άνοιξε. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Όταν η γυναίκα είναι χτενισμένη, κυκλοφορεί και άβαυτη. Σωστό.
Είναι συμφωνώ απίστευτο πράγμα. Επειδή σε φράπα το λες. Επειδή σε φράπα, γι' αυτό το λες. Όχι, κοίτα. Επειδή σε... Όχι, όλες οι γυναίκες νιώθουμε ότι είμαστε κουρασμένες και τουλάχιστον ένα κονσίλερ και ένα lip gloss και μια μάσκαρα να ανοίξει το μάτι. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Αλλά όταν, όταν είμαστε χτενισμένες, νιώθουμε λιγότερο ανάγκη να τα βάλουμε. Μα το ξέρω, γι' αυτό ας πούμε, ένας άντρας πάει στο κουρίο, στο κομμωτήριο, ας πούμε, μία κάθε 2-3 μήνες. Το παλικάρι, φαντάζομαι, ο αντρίκος κάθε τόσο πάει. Ναι. Και εσύ κάθε πόσο έχεις εκεί έναν που σε φτιάχνει και να μην έχεις δουλειά. Στο σπίτι. Στο σπίτι δεν δουλεύεις, ναι. Όταν εβδομάδα, δεν δουλεύω. Φορές. Κοίτα, όχι, θα σου πω, μπορώ να φέρω 2 φορές το μήνα. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να ασχοληθώ μόνη μου. Α. Δηλαδή μπορώ να κάνω και το μανικιού. Έχω και κόσμο που έρχεται και μου τα κάνει. Τα ρόλε τα βάζεις και μόνη σου. Και ρόλε έχω. Και έχω καιρό να τα βάλω. Τη ροζ πετσέτα της μαμάς τη βάζεις. Όχι, δεν έχω ροζ. Δεν έχω ροζ. Έχω άσπρες. Έχεις άσπρες. Τι μαλλιά θα κάνεις στο γάμο σου. Πάνω, κάτω, πώς θα το φτιάξεις. Α, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω σκεφτεί, όχι. Δεν μου λες. Το παλικάρι σου έκανε πρόταση γάμου. Ναι. Είναι ψέμα ότι αραβώνας, ευτυχώς, δηλαδή που δεν υπάρχουν αραβώνας. Δεν το κάναμε αυτό με τον παλιό παλικάρι. Όχι, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. Πολλοί το κάνουν. Πώς, τι σου είπε το αντρίκος, Λενάκη, θέλω να σου πω κάτι περίεργο. Την πρόταση μου την έκανε πρωτού μου φέρει το δαχτυλίδι. Όχι, πες το κλίμα. Το κλίμα, λοιπόν, χτυπάει τηλέφωνο. Παιδιά, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ήταν μια στιγμή, το οποίο ήταν μια απλή στιγμή καθημερινή. Και εκεί που βρισκόμαστε και είναι μέσα. Αρνάκι, όχι, όχι. Έβαζα καφέ και μάζευα τα ποτήρια κτλ. Και εκεί που είμαστε, βλέπω ξαφνικά ότι ο Ανδρέας έρχεται μπροστά μου στο κομμάτι της κουζίνας, γιατί είναι νέος ο χώρος με το σαλόνι. Και το βλέπω ξαφνικά ότι έχει πέσει κάτω στα γόνατά του και με κοιτάει μέσα στα μάτια με πολύ βουρκωμένα μάτια. Ναι. Και γυρνάει και μου λέει: Έλενα μου, σε λατρεύω. Θέλω να ζήσω την υπόλοιπη μου ζωή μαζί σου. Και έχω μείνει παγωτό. Δηλαδή. Ανέκφραστη, λέω, δεν μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν περίμενα ποτέ αυτό το πράγμα να μου συμβεί. Και έρχεσαι εγώ και κλαίω και λέω, Αντρέα, και εγώ το ίδιο πράγμα νιώθω. Και αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε κτλ. Και μετά από άλλες 10 μέρες ήρθε και το δαχτυλιδάκι. Γιατί η δαχτυλιδά. Γιατί είπες, εγώ δεν περίμενα αυτό το πράγμα ποτέ να μου συμβεί. Κοίτα, επειδή είμαι πάρα πολύ με τις αρχές, ότι πιστεύω πάρα πολύ στην οικογένεια, ότι είναι ένα πάρα πολύ. Από τα πιο σημαντικά δεσίματα που έχουμε. Και πολύ συγκεκριμένες σχέσεις, δηλαδή. Άλλη σχέση το ζευγάρι, άλλη σχέση μάνα με το παιδί, το ένα και άλλο με το άλλο, άλλο πατέρας. Δηλαδή είναι πολύ ιερό και πολύ δύσκολο εσείς πράγμα. Η οικογένεια πολύ σφιχτή, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, ναι. Οπότε γιατί να μην συνέβαινε και σε σένα, ναι. Κοίτα, επειδή, ίσως επειδή έχω μεγαλώσει μια χώρα, το οποίο ο κόσμος δεν παντρευόταν τότε. Και ήμουνα μονίμως στην τάξη, ήμουν εγώ και άλλες 3. Συμμαθητήρες, συμμαθητές που είχαν παντρεμένους γονείς. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν από χωρισμένους γονείς. Ήταν κάτι που ίσως δεν ήταν τόσο φυσικό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που δεν θα ήθελα να μου συμβεί. Είναι ωραίο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι, που θα είναι μου ωραίο συμβεί τελικά αυτό το παραμυθάκι που ο άντρας γονατίζει. Σας κάνει λιώμα. Κοίτα. Κυμά. Ναι. Βούτυρο λιωμένο. Ναι. Μέχρι την ημέρα που θα με τσατίσει πάρα πολύ, λέει. Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ρομαντικό. Είναι κάτι νομίζω που όλες εμείς οι γυναίκες. Νομίζω ότι δεν μπορείς να διαφωνήσεις, Τζένι. Σίγουρα, όχι. Ότι... Το περίεξες υπέροχα. Μα... Μου αρέσει ο Ανδρέας. Μπράβο, Ανδρέα, καταπληκτικός είσαι. 10 points, do stop. Δεν μου λες αυτά. Καμιά φορά που έβγαινες και πήγαινες σε κάτι gay club και τέτοια και χόρευες με φίλους σου και φιλενάδες σου και τα λοιπά. Συνεχίζω. Όχι. Τι, τον πες μαζί. Όχι. Α, έχει έρθει μαζί μου. Αλλά, και βέβαια αυτός κάθεσε καμιά γωνία. Πιάνει καμιά γωνία από πίσω, φαντάζομαι. Όχι, χαλαρά. Χαλαρά. Κανένα χαλαρά. Πρόβλημα. Ναι, χαλαρά. Θες να έρθεις εσύ μια φορά μαζί μου, να δεις τι έχει να γίνει, πάει. Εγώ θα πάρω το παλικάρι, τον Ανδρίκο, τον βλέπω μια χαρά, θα πάνε στη γωνία για τα γουισκάκια, λέει. Και αφού είναι γκέι το κράμπ, μπορεί να πούνε ότι είμαι εγώ με τον Άντρια, μπορεί να κάνω μια άλλη πορεία. Θα χαρούνε πολύ. Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά με τα γκέι κλαμπ που πήγαινες, γούσταρες το θέμα ότι εκεί μπορούσε να εκφραστείς πιο εύκολα, να χορέψεις, να αυτόσεις, να ξεπαντώσεις. Αυτό καμιά φορά ξέρεις, έχουμε ανάγκη να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Yeah. Δηλαδή και περνάμε και διαφορετικές φάσεις από τη ζωή μας. Τώρα νομίζω ότι βρίσκομαι σε μια φάση που θέλω όλα να είναι ήρεμα. Έτσι. Θέλω Έχετε. Την ηρεμία μου. Δηλαδή έχω στολίσει το σπίτι μου εδώ και 3 εβδομάδες. Επειδή ξεκινάω πάρα πολύ δουλειά τώρα. Πολύ καλά μέσα στο θέμα. Ζεσταίνεσαι και προπονείσαι εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Μπράβο. Απλά επειδή δέντρο, δεν μπουν, τέτοια, δέντρο και τα λοιπά. Yeah. Βέβαια είχα χρόνια να στολίσω. Πέμπτος χρόνος είναι τώρα που περνάει που είχα χάσει τον μπαμπά μου. Από πέρυσι άρχισα να στολίζω, αλλά φέτος ξεκίνησα πιο νωρίς.
Γιατί θα δουλεύω τις γιορτές. Όταν φτάσω στο σπίτι μου, θέλω να είναι στολισμένο. Έγινε, νάτι, έρχεται η μαμάκα. Έρχεται. Πάμε σε ένα break και εδώ είμαστε πάλι. Έρχεται η μαμάκα μας. Έρχεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακόμα. Έχει κοράει, είμαστε να φύγουμε. Έχω το Λενάκι εδώ και θα φύγω. Για κάνε μου εκείνο που έκανε η Sharon Stone. Είναι πολύ μακριά το φόρμα, ρε Πέτρο, δεν γίνεται. Καλύτερα να το κάνει η Τζέννη, να δω εγώ από εδώ που κάθεται. Μετά θα το παίξουμε δυο μας. Πολύ Σουηδία βλέπω, μεγάλη άνεση. Πολύ Σουηδία, πολύ Σουηδία. Σου έχει τύχει καμία κυρία να σε... Χουφτώσει λίγο. Ναι, βέβαια έχει τύχει. Το έχω πει, ναι, το έχω πει και. Μας άρεσε. Ωραίο είναι, δεν είναι κακό. Κοίτα, κολοκευτικό είναι, γιατί δεν είναι, δηλαδή, να σου πω... Ένα από τα, είτε γυναίκα είτε άντρας, ας πούμε, υπάρχουν πολλά, τα άσχημα, τα κομπλιμέντα είναι αυτά, ή το φλερτ, είναι αυτά που είναι χυδαία, που είναι πρόστιχα. Υπάρχουν πράγματα που δεν περιμένεις ποτέ θα ακούσεις από κάποιον και λες, oh, τι ωραίο. Δηλαδή, σου φτιάχνει την ημέρα. Άντρας γυναίκας να είσαι, δηλαδή. Συμφωνώ. Δεν μου λες, έχουν προκύψει τελευταία κάποια θέματα τα οποία έχεις εκφραστεί στο παρελθόν, τα οποία είναι, ας πούμε, π.χ. το σύμφωνο συμβίωση των γκέι, είναι το θέμα υιοθεσίας παιδιού, ή αλληλεχημετοφώτη, ο οποίος έκανε δικό του παιδί, παρότι έχει πει ότι έχει μια ιδιαίτερη άλλη προτίμηση στο θέμα του σεξ. Στα ίδια είσαι, έτσι. Γιατί φαίνεσαι μια μεριά συντηρητική εντός εισαγωγικών. Ναι. Οικογένεια. Σαφέστατα, έχω και άλλους φίλους γκέι που είσαι. Έχουν παιδιά με άλλες μητέρες, δηλαδή ζευγάρια. Ναι. Και πώς έχεις δει να μεγαλώνουν. Πόσο τι? Από αυτά που ξέρεις, έχεις δει τίποτα περίεργο? Όχι. Απολύτως όχι. Αλλά επειδή και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν στη Σουηδία, καθόμουν με ένα φίλο μου γκέι και μου έλεγε τώρα που η αδερφή μου έχει κάνει παιδί και το ένα και το άλλο. Είχαμε βρεθεί σε ένα τραπέζι γιατί είχε κλείσει τα 37 και το έκανα surprise που είχε κλείσει με 2-3 φίλους και λέω να ήρθα και εγώ από την Ελλάδα, χαρήκαμε αυτά, καθίσαμε και φάγαμε σε ελληνικό εστιατόριο. Εννοείται. Και εκεί που συζητούσαμε ξεκινήσαμε την κουβέντα όσον αφορά για παιδιά που μεγαλούν σε γκέι οικογένειες. Και συζητήσαμε πάρα πολύ έντονα μια σουηδική ταινία που λέγεται Patrick 1,5. Και είναι ένα γκέι ζευγάρι που είναι παντρεμένο κτλ. Που μένει σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, ο καθένας με τη δουλειά του, μια πολύ ωραία σχέση κτλ. Και θέλουν να θητήσουν ένα παιδί. Και τους έρχεται ένα χαρτί στο σπίτι, τι θα έρθει στο σπίτι ένα παιδάκι 1,5 χρονών. Ενώ χτυπάει η πόρτα και δεν μπαίνει ένα καλαθάκι ή ένα καροτσάκι με ένα μωρό. Έρχεται ένα παιδάκι 15 χρονών με τεράστια προβλήματα. Προέρχεται από μια σχέση που πηγαίνει από foster family σε foster family. Είναι πολύ αναστατωμένο, κάνει βλακίες και το ένα και το άλλο. Αυτό φέρνει το ζευγάρι στο να χωρίσει. Ο ένας, ο σύντροφος, θέλει να στηρίξει το παιδί και ο άλλος φεύγει. Ναι. Κάποια στιγμή προς το τέλος της ταινίας, ξαναπερνάει ο πρώην σύντροφος, γιατί κάτι ζητάει κάτι να περάσει να δει από το σπίτι, και βλέπει ότι αυτό το παιδί έχει ηρεμήσει. Το παιδάκι δηλαδή, που ήταν να μπει σε καινούρια οικογένεια. Τα παιδιά θέλουν αγάπη. Από την άλλη όμως, που μου είπε και αυτός ο φίλος μου, ο γκέι, ο Ρίκιαν, μου λέει ότι, Έλενα, εγώ συμφωνώ και με όλα αυτά, και που είναι και πολύ διάσημο ζευγάρι επίσης στη Σουηδία, που είναι ο Μαρκ Λέβενγκουρ και ο Τζόνας Καντέλ, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές κτλ. Μου είπε ότι κανονικά αυτό το πράγμα που θα πω, θα έπρεπε πολύ γκέι εμένα να με ακυρώσουνε, μου λέει, ή μάλλον να με βρίσουνε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Όταν ήμουν μικρός, με κοροϊδεύαν όλοι ότι φορούσα γυαλιά. Και ότι ήμουνα ξεχώριζα από όλα τα υπόλοιπα, ότι ήμουνα nerd. Γυαλάκια και αυτά με κοροϊδεύανε, με σπρώχνανε. Ναι. Αυτά ήμουν και πιο καλλιτεχνικό παιδί κτλ. Πώς θα ένιωθα, λέει, αν έβαζα το παιδί μου όταν εγώ μαζί με τον σύντροφό μου θέλουμε είτε να υιοθετήσουμε ή να κάνουμε μια παρένθετη μάνα ένα παιδί, ότι όχι επειδή θα μεγαλώσει καλά μαζί με εμένα και με τον σύντροφο, γιατί αν δεν έχω τον σύντροφο που χρειάζεται για να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα υιοθετήσω το παιδί. Αλλά να βάλω το παιδί σε αυτή τη φάση. Και εμένα αυτό το πράγμα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου. Μπορεί να έχει δηλαδή. Ναι, όχι όμως ότι από τους μεγάλους, γιατί πλέον είναι ένα πολύ φυσιολογικό πράγμα για τα ζευγάρια. Πολύ πιο σκληρά από τους μεγάλους. Πολύ σκληρά. Εκεί που είναι και πολύ ειλικρινείς τα παιδιά κτλ. Από την άλλη γίνονται και πάρα πολύ σκληρά τα παιδιά. Βέβαια. Και ζουν και έναν κόσμο που εμείς δεν μπορούμε να ενταχτούμε και να καταλάβουμε. Εσύ έχεις φάει bullying εκεί καθόλου? Αν έχω φάει. Bullying.
στη Σουηδία, επειδή ήσασταν ξένα, ή το σχολείο ήταν δικό σας? Όχι, όχι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, okay, είχα ένα συμβάν πιο μικρή, λίγο πιο αργότερα, επειδή είχαμε μετακομίσει στο Βάλχαμρα, στο Πάρτιλε, που ήταν και η γνωστή περιοχή των Βαμ, που είναι πολύ γνωστοί οι Ναζί που υπάρχουν στη Σουηδία. Μία φορά απειλή που ήμουν αυτό, ότι θα φάω πάρα πολύ ξύλο. Ήταν αυτή γύρω στα 7-10 άτομα. Είμαι και εγώ μόνη μου. Να ζει αλλά... και το bullying που είχε στο σχολείο λόγω ότι ήσουν παιδί. Ναι, δεν υπήρχε όμως. Ήταν παιδιά που δεν γνωρίζανε. Τους έκανε περίεργο το επίθετο. Ποιο? Το φαινόμενο που συμβαίνει εδώ πέρα τελευταία και οι διάφοροι καλλιτέχνες εκφράζονται υπέρ. Αυτό που έγινε με το Σφαγιανάκη και τη Δέσποινα. Τη Δέσποινα, κοίτα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω εναντίον κανένα συνάδελφο. Ά, δηλαδή ο καθένας έχει το λόγο του να υπάρχει, γιατί για κάποιον κάτι θα προσφέρει κάποια στιγμή. Σωστά. Δεν μ' αρέσουν τα άκρα. Δηλαδή μπορεί και εγώ να έχω απόψεις, παρόλο που είμαι πάρα πολύ εναντίον τον ρατσισμό. Δεν σημαίνει ότι και εγώ δεν έχω απόψεις. Δηλαδή έχω πάρα πολλούς φίλους που είναι μου αμεθανούς και πολύ ωραία ζουν και τα λοιπά. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, ας πούμε, με τους ανθρώπους που πάνε και ανατινάζονται στον αέρα. Ή που δηλαδή αυτό γυναίκα, είναι άκρο για μένα. Ότι βάζουν στη γυναίκα μπούργα, πώς το κόβεις? Αυτές δεν διαφωνούν γι' αυτό. Αυτές δεν διαφωνούν καθόλου γι' αυτό. Επιβάλλεται, δεν είναι. Όχι, ούτε καν ότι επιβάλλεται. Τους αρέσει ότι δεν θέλουν. Τους αρέσει που υπάρχει γι' αυτό. Δεν πιστεύω. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Εγώ, παιδιά, δεν έχω ζήσει. Έχω και φίλες που φοράνε μπούρκα και μου λένε εμένα είναι συνηθισμένο. Ναι, βέβαια. Και έχω και φίλες που φεύγαν από το μάθημα 5 φορές για να προσευχηθούν. Ναι, άλλο αυτό. Είναι κάτι γιατί. Είχαν την επιλογή να πούνε ότι είναι πάω για να προσευχηθώ και να βγουν έξω να πιούν καφέ. Μπορούσαν να καπνίσουν τα κορίτσια αυτά εκεί να μην έχουν μπούργκα, από το σπίτι του λοιπόν πρέπει να έχει μπούργκα, τελείωσε. Όχι, κάποιοι ήταν διαφορετικοί, δηλαδή κάποιοι έπρεπε να φοράνε και κάποιοι δεν έπρεπε να φοράνε. Θυμάμαι όμως βέβαια, είχα πάει σπίτι σε κάτι φίλους μου που ήταν Ιρακινοί, αποχωρισμένους γονείς, η Ράνια και ο Μοχάνετ ήταν αυτοί. Ο πατέρας ήταν ένας από τους πολύ γνωστούς τους Σιίτες, Σία μας λέμε. Ναι, Σιίτες. Και μου είχε δείξει ένα βίντεο που βγαίνουν εκείνη την ημέρα που λένε ότι για την πίστη που έχουν για τον Μωάμεθ που μαστιγώνονται κτλ. Μου έκανε πολύ περίεργο όλο αυτό. Λοιπόν, είχαμε κάτσει, είχαμε δει αυτό το βίντεο και ήταν μια μικρή ξαδερφούλα στο σπίτι. Και της είχα βάψει τα νύχια. Δικιά σου ξαδερφή. Όχι, ξαδερφούλα του. Το οποίο εμένα η φίλη μου η Ράνια ήταν. Ξέρεις, η μάνα της δεν έφτιαχνε καφέ αν δεν είχε στολιστεί. Ναι. Δεν είχε βάλει τα κραγιόν, τα βραχιόλια και αυτά, κοκέτα. Δεν έβαζε καφέ, κοκέτα. Και οι φίλοι μου, ξέρεις, πολύ, βγαίναμε έξω, χορεύαμε, κάναμε, ήμασταν και λίγο wild κορίτσια γενικότερα. Ναι. Είχα πάψει τα νύχια της μικρής ξαδέρφης. Πόσο πολύ με φώναξε ο θείος της. Ναι, ότι το... ότι να μαθαίνω τη μικρή την κόρη από μικρή ηλικία να είναι προκλητική χωρίς να χρειάζεται. Μάλιστα. Και έλεγε ότι στο δικό μας το σπίτι όταν μπαίνεις πρέπει να μας σέβεσαι. Μάλιστα. Και αυτό η αλήθεια είναι, παιδί, ότι εγώ το δέχτηκα. Ναι. Γιατί όταν μπαίνω σε ένα σπίτι που γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες αρχές επειδή είναι μομεθανή, δεν μπορώ εγώ να λειτουργήσω διαφορετικά. Και ας μεγάλωσα στη Σουηδία. Ναι, εσύ βέβαια, εσύ θα μπορούσες, φαντάζεσαι, να πας στο Πακιστάν με μήνυ. Δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Άρα και εδώ θέλω να πω, όταν υπάρχουν άνθρωποι και στη Δύση, κοίτα, πρέπει και αυτοί να. Αν κάπως, και εμείς στο Σύνταγμα κόβαμε χέρια κεφάλια την Κυριακή, επειδή κάποιος φοράει, φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι δεν θα φορούσαν. Αυτό λέω. Όπου πηγαίνουμε, πρέπει να γίνουμε και λίγο adapted στην κουλτούρα στην οποία. Κοίτα, για μένα αυτό είναι ένα must. Ότι πρέπει να μπαίνουμε μέσα στην κουλτούρα κτλ. Βέβαια μετά η θρησκεία. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει, ας πούμε, να φορέσει μια μαντήλα, γιατί κάποτε και οι δικές μας οι γιαγιάδες φορούσαν μονίμως τη μαντήλα στο κεφάλι και δεν ήταν κάτι που ήταν περίεργο. Το μόνο πράγμα που θα διαφωνούσα είναι να βλέπουμε το πρόσωπο. Ναι. Γιατί θέλω να ξέρουμε ποιον έχω νομίζω να μιλήσω. Δεν ξέρω να δείξουν το πρόσωπό τους, αλλά. Καλά, σε εκείνες τις χώρες δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτό, δηλαδή, και εγώ όταν πήγαινε στη Σαουδαραβία και εγώ έτσι αντινόμουν. Κοίτα. Όχι, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, να σέβεσαι. Από την άλλη, ότι διαφωνεί στα άκρα, ναι. Και γενικά... Η Δέσποινα, πιστεύεις καλά έκανε που είπε διαφωνώ, ή όχι? Εγώ θα έκανα το ίδιο πράγμα που είχε κάνει η Δέσποινα. Δεν θα μπορούσα να δουλέψω από την ένταση. Ξέρεις, είναι και πάρα πολύ φρέσκο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Σωστά. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, που λέμε λίγο με το ρομαντισμό μέσα στο κεφάλι μας, εύχομαι να ήταν τυχαία αυτό το πράγμα που έχει συνέβη με τη δολοφονία. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω το 2013 έχει υπάρξει ένας τέτοιος φόνος. Έχουν υπάρξει για πολιτικά, πολύ... δηλαδή,
Τρελαίνομαι, παιδιά. Δηλαδή, είναι σαν να αναγκάζουμε τον εαυτό μας να ζούμε ένα. Πολλά χρόνια πίσω. Ναι, δηλαδή, σαν να έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Που ουσιαστικά πες ότι είναι εμφύλιος πόλεμος, αλλά η δημοκρατία είναι διάλογος. Δεν είναι πόλεμος. Έχει γίνει, να αλλάξουμε λίγο συζήτηση, έγινε ένας χαμός στα social που μάθανε ότι θα είσαι εδώ σήμερα και πάρα πολύ θαυμαστές. Όπου το fan club είναι, ξέρεις τι fan club είναι, το παπαρίζου fan club. I like, τους αγαπάω. Έχουν στείλει ένα κατεβατό ερωτήσεις, εγώ θα διαλέξω δύο ερωτήσεις που μου άρεσε μία, της χαράς της Παπαριζάκη. Ναι. Η οποία ρωτάει, τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο. Τι είναι αυτό που? Τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο και ναι. Πιστεύεις ότι δεν θα ξεπεράσεις ποτέ. Τη μοναξιά. Μάλιστα, ήσουν πάρα πολύ κάθετη, μπράβο. Ναι, όχι, ξέρεις τι, νομίζω ότι επειδή έχω ακούσει κάποιες φιλοσοφίες ότι μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας πεθαίνουμε, δεν το πιστεύω αυτό πράγμα. Για να γεννηθούμε πάντα υπήρχε μια μάνα. Υπήρχε και ένας πατέρας για να γίνει και η σύλληψη. Και το πιο άσχημο πράγμα είναι να γεράσεις και να είσαι μόνος σου. Μάλιστα. Εγώ συμφωνώ επίσης με τον Εμάνιουελ εδώ, ο οποίος λέει πολλά τραγούδια σου γράψει ιστορία. Ποιο από όλα αυτά είναι για σένα ο σταθμός σου. Και μην πεις πολλά τραγούδια, θα πεις ένα. Συμφωνώ. Ποιο τραγούδι γουστάρεις παραπάνω από όλα. Εδώ έχω και άλλα καμιά δεκαριά δηλαδή. Από τα καινούργια. Όπου δεν θέλω άλλον ήρωα, αλλά τον βρήκες. Καλά να πάθεις. Κοίτα, θα πω ένα τραγούδι που δεν το έχουμε προβάλει πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι του Χρυστοδουλόπουλου, του Γιάννη. Ναι. Που λέει να ξυπνάω και να είμαι μαζί σου. Ήταν από το Serial κάποτε, νομίζω και στο Μέγκα έπαιζε. Ναι. Που ήταν με τον Τότσικα και μια όμορφη κοπέλα, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ήταν το B-track βασικά από το μαζί σου, δίσκο, το να ξυπνάω και να είμαι μαζί σου. Πολύ συγκινητικό, βραχάλισε στίχους αν θυμάμαι σωστά. Επειδή είσαι και ψώνιο, επειδή είσαι και ψώνιο, θα πάω σε μια άλλη. Επειδή είσαι και ψώνιο και το έχεις. Ναι, το έχεις. Για πες. Αντωνία Πετρογιάννη. Αυτό ο Πέτρος Κωστόπουλος σου ζήτησε να μιμηθείς την Καλομήρα και το έκανε. Ναι. Αν σου ζητούσε για κάποια άλλη, ποια θα διάλεγες να κάνεις έτσι για λίγο. Αχ, ποια θα ήθελα να κάνω. Κάνε μου μια. Όχι, δεν τολμάω να το κάνω. Θα το κάνω τώρα στην κάμερα. Πες το. Τη μελέτη θα έκανα. Τη μελέτη, κάντε. Έλα, κάνε Ελεονόρα. Δες την Καλομήρα, επειδή την ξέρω πάρα πολύ καλά, τόλμησα και το κάνω. Δεν τολμάω να την κάνω. Κάνε λίγο. Έλα, μωρέ, μην τρέπεσαι. Λοιπόν, τη θυμάμαι από τα Καλλιστεία που είχε κάνει. Ήταν ακόμα με το Μακρύμαλι. Αλλά βάζει ένα ιδιαίτερο τον οποίο λέει «Χειροκροτήστε τα κορίτσια μας, χειροκροτήστε!» Χειροκροτήστε τα κορίτσια. Τη συμπαθώ πάρα πολύ την Ελεονόρα. Ελεονόρα, sorry, δεν no offense. Πλάκα κάνει, έχει, η Ελεονόρα έχει πολύ χιούμορ. Ξέρεις τι θέλω, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να δούμε κάτι πολύ σημαντικό. Να δοκιμάσεις τα νηφικά. Α, νηφικά. Πέντε προτάσεις. Και θέλουμε να πεις που τίνεις. Τι θα βάλεις, μακρύ, κοντό, διάφανο, σεξι. Προς τα που πάμε στα... Λοιπόν, αυτός ο γάμος για πότε, αυτός το είπε, αλλά μην ξεχάσει. Δεν θα σου πούμε σένα. Περίπου, δεν περίπου. Δεν, έχουμε, χειμώνα, έχουμε βάλει ημερομηνίες, δεν θα πω τίποτα. Δεν θέλω. Ας το μην το ματιάσουμε. Γιατί έχουμε προτεραιότητα πρώτα να δούμε πότε μπορούν η ευρύτερη οικογένεια, ότι ο αδερφός του μένει η Βραζιλία. Θα κάνει ζέστη δηλαδή στην Ελλάδα τότε. Μπορεί να μην κάνει και τόσο ζέστη. Okay. Λοιπόν, ποτέ δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Ποτέ. Έλα και να μας πεις τη γνώμη σου. Α, έχω και εγώ γνώμη, τι μ' αρέσει να δω πάνω σου. Εγώ θα είμαι σύμβουλος του Ανδρέα. Α, γεια σας κορίτσια. Τι ωραία και στα δικά σας κορίτσια. Η μία είναι παντρεμένη. Εσύ. Όχι, δεν είσαι. Ελεύθερες και ωραίες δηλαδή. Ποια είναι που έχει παιδάκι. Έχεις παιδάκι, ήσουν παντρεμένη, εντάξει. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ναι. Ότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, που ποια κάμερα μπορώ να κοιτάξω, αυτή. Εκεί, την ένα. Λοιπόν, σήμερα όλοι οι καλοί άντρες και όμορφοι, τα όμορφα παλικάρια, περνάτε και την παίρνετε έτοιμη. Ακριβώς. Ελάτε με τα προσόντα σας. Και με ένα δαχτυλιδάκι, λοιπόν. Ένα μονοπετράκι, ένα κάτι. Πάμε να δούμε το πρώτο μοντέλο. Για να δούμε τον μπρος πίσω, να κάνουμε έτσι μια μικρή πασαρέλα. Κάντε μας μια πασαρέλα έτσι. Κοίτα τι ωραίο πλάτη, τι ωραία πάρα πλάτη. Πολύ ωραία πλάτη. Το πίσω εδώ είναι, λέει. Είναι συγκλονιστικό. Για άμα ήμουν γαμπρός, θα σε συνόδευα από πίσω. Κοίταξε, φοβερή είναι... πάρα πολύ. Αχ, να το φτιάξω λίγο αυτό, ναι. Μπορώ. Έλα, θα το φτιάξω εγώ, έλα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ κομψό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και θέλει το γοργονέ πίσω. Το γοργονέ θέλει το κατάλληλο κορμί.
Εντάξει, θα το φτιάξουμε μέχρι τότε. Θα είμαστε. Καλά, λίμωνο. Όλες οι νύφες τρέχουν σαν τρελές. Εσύ με το φαΐ το έχεις. Εμένα μου αρέσει το. Εμένα να δεις πόσο πολύ μου αρέσει. Εγώ σου βάζω στοίχημα ότι μόλις κάνεις το πρώτο παιδί θα γίνεις σιλφής. Κοίτα. Θα πας το 2001. Λες, ε. Όλες με το πρώτο παιδί φτιάχνουμε το σώμα καταπληκτικά. Σε βλέπεις τη ρέγκα εδώ, έγινε όπως ήταν τότε. Μόλις τελείωσαν τα παιδιά. Με το τρίτο. Α, με το τρίτο. Λοιπόν, για να δούμε το δεύτερο. Το δεύτερο. Έχει η Δαντέλα. Πάρα πολύ ωραίο. Περάστε. Θα ψηφίσεις, ε. Εδώ ο παπάς μπορεί να πάθει κανένα εγκεφαλικό. Για... Άκου λίγο να σου πω. Ο παπάς πρέπει τα μάτια του να τα έχει στο Ευαγγέλιο. Στο Ευαγγέλιο. Αλλά εδώ ο παπάς από πίσω, άμα το δει την Δαντέλα. Ναι, είναι. Για γύρισε, για γύρισε. Γύρισε, γύρισε. Δείξε το πίσω μέρος. Είναι ρομαντικό. Γύρισε. Κοίταξε, εμένα κοίταξε. Εμένα κοίταξε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ρομαντικό. Εμένα κοίταξε, εμένα κοίταξε. Γύρισε έτσι. Να δείξει και το πίσω. Για το πίσω. Πάρ το χέρι, παιδάκι μου. Για να δούμε και το πιο... Το νιώθει λίγο... Νομίζω ότι είναι λίγο αποκαλυπτικό. Θα βάλουμε μια φόδρα. Ρε, ναι, εγώ πιστεύω ότι καμία νύφη δεν το φόραγε έτσι σκέτο. Σίγουρα. Εκτός αν ήθελε να το φορέσει κατευθείαν μετά από το γλέντι και τα λοιπά. Βάζει το μεσοφόρι αυτό και μένει μόνο με αυτό. Για ιδιωτική παρουσίαση έτσι. Για να δούμε και τα άλλα με τα λουλουδάκια. Το λουλουδάκι, περάσω το λουλουδάκι. Και αυτό ρομαντικό, έτσι μια πρόταση πολύ πιο δίσεν. Έλα από εδώ να βλέπεις καλύτερα. Αυτό θα το φορούσα σε πολιτικό γάμο. Ναι, σωστό. Ναι. Δεν έχεις άδικο. Σωστό. Δεν φαντάζομαι να κάνεις πολιτικό γάμο. Θα πάμε να πιούμε και να φάμε. Να ψήσουμε να φάμε. Δεν είναι τώρα τέτοια. Θα καλέσεις. Για να δούμε και την τέταρτη επιλογή. Και αυτό, και αυτό έχει ένα γοργόνα. Αυτό θα έχει, αυτό θα έχει ένα πρόβλημα με την Έλενα. Με την κοπέλα είναι υπέροχο. Με την Έλενα θα έχει ένα πρόβλημα. Διότι εδώ στο αυτό, στο στήθος. Θα βγαίνανε οι φίλοι μου παρέα. Απλώς θα καθόταν πολύ πιο σωστά το ρούχο. Όχι, θα βγαίνανε οι φίλες της και οι δύο όπως έχει πει, θα βγαίνανε έξω και θα χαιρετούσαν τον λαό. Εσύ πες μας, σου αρέσει ή όχι. Μ' αρέσει. Βέβαια η προτίμησή μου μέχρι στιγμής νομίζω είναι το πρώτο. Για να δούμε και το τελευταίο. Πάμε για το τελευταίο. Κλασική πρόταση. Κλασική, εντάξει. Συντηρητική, κλασική. Εδώ πάμε προς Grace Kelly. Εμένα η αλήθεια είναι ότι. Μ' αρέσουν τα νυφικά να είναι λίγο πιο κομψά. Δηλαδή θέλω να είναι πιο στενό. Απλά, πιο μήνυμα. Όχι μόνο μήνυμα, θεωρώ ότι. Δηλαδή, πιο στενά. Ούτε πιο στενά, να είναι λιγότερο αποκαλυπτικά. Ναι. Έχω δει κάποιες νύφες, καμιά φορά που είναι, ας πούμε, με κορσέ όλο μέχρι κάτω, ότι πρέπει να φαίνεται και η χωρίστρα από το στήθος, ότι πρέπει και. Δεν χρειάζεται. Δεν θα βάζεις μήνυ. Μπορεί να έβαζα και μήνυ, αλλά θα ήθελα, ας πούμε, τουλάχιστον το από πάνω να είναι λίγο πιο καλυμμένο. Θεωρώ ότι είναι μια ρομαντική στιγμή της γυναίκας και όχι τόσο αποκαλυπτική. Σωστά, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Τούλη θα έβαζες το... πέπλο. Πέπλο θα έβαζες. Ναι, θα ήθελα. Θα έβαζες και το πέπλο το μπροστινό. Και μπροστινό, ναι, 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 νιώθω σαν βασίλισσα, ξέρω να τη σηκώνει. Και μετά φυλάει την ύφη, μου αρέσει αυτό. Εγώ θα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή είμαι λίγο σπαστικούλα με το γάμο. Για πες, για πες. Τι τραγούδι θα χόρευες με τον Ανδρέα? Πρέπει να το πω τώρα. Περίπου. Λοιπόν, ποτέ στη ζωή μου δεν είχα τραγούδι με κανένα σύντροφο. Ναι. Είναι η πρώτη μου σχέση που έχω τραγούδι. Ξένο ή ελληνικό? Ξένο. Ξένο. Blues. Slow. Είναι το You are my sunshine, the only sunshine, you make me happy when skies are sunshine. My only sunshine. Πάμε να τραγουδήσουμε. My only sunshine. Εσύ το κάνεις rap τώρα κι αλλά. Αλλά είναι κάτι που ξέρεις, ακόμα και μια στιγμή όταν κάποιος είναι λίγο στεναχωρημένος, αρχίζει ένα τραγουδάκι, κοιτάει στα μάτια. Όταν τα ας πούμε καμιά φορά ότι αυτό το βάζουμε και λίγο, το ακούμε και στο YouTube, χορεύουμε στο σπίτι. Χορεύει. Ναι. Τραγουδάει. Μαζί μου ναι. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα κορίτσια, πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε το Χολέβα, τους σχεδιαστές Χολέβα, Ζούλια, Κάθε Χέιντελ, Σμυρό και Μανιάτη. Ήταν υπέροχες δημιουργίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα break. Και εδώ θα είμαστε και πάλι, δεν αφήνω εγώ να φύγει αυτή. Εδώ θα κάτσει μέχρι αύριο. Ένας χαμός εδώ στο στούντιο, ένας χαμός. My only sunshine, σε μια άλλη εκδοχή κι αυτή. Αλλά η πι, πώς τη λένε, η πι... Η πίτα, η πατζίνα. Που έκανες. Ναι. Είναι υπέροχη. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν πέσει τα τυράνχας, όχι τα πυράνχας. Και έχουν φάει εδώ πέρα και περιμένουνε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ενώ δεν έχει φίλο,
Γι' αυτό μ' αρέσει εμένα γιατί είναι βαρύ το φύλλο. Έχει γίνει έτσι. Να χώσω. Έχω χώσει ναι, δηλαδή. Ναι, να φας. Λοιπόν, μπορώ όμως να πω και ένα άλλο πράγμα. Επειδή. Το ταψί θέλουμε. Είναι υπέροχη. Μα την Παναγία, είναι υπέροχη. Ήθελε λίγο ακόμα αλάτι. Μπορεί, θα προσέχουμε όμως γενικότερα με το αλάτι. Αλάτι δεν θέλει πολύ πια. Σπίτι μπορεί να έρχεσαι καμιά φορά. Όποτε θέλετε. Όποτε αλλά θέλετε. Εσύ μαγειρεύεις πολύ, ξέρω. Πάμε Ουγγαρέ. Ναι, πίτες δεν ξέρω. Α, πίτες δεν ξέρεις. Ουγγαρέζο, Ουγγαρέζο. Πώς όλοι, όλοι, όλοι. Κάνεις πίτες. Ουγγαρέζος. Είπαμε, βρε, εσάς, δεν το μου πεις τώρα. Καλή πάρετε εδώ πέρα να τα πούμε τώρα. Έλα, κάτσε. Θέλω να πούμε πίτες. Έλα, θα σου δώσω εγώ. Θα μπορούσα να έχω από την παραγωγή το βυσκά. Καλώς ήρθατε. Έλα. Καλώς ήρθατε. Το έχετε κάνει με πολλούς αυτό το παιχνίδι. Όχι, μόνο εσένα. Μισό λεπτό, μπορείτε να έρθετε όλοι. Ναι. Δίπλα μου, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ μπορώ να τρώω. Για τηλεοπτικούς λόγους. Φυσικά δεν μπορείτε να τρώτε, η εκπομπή είναι λόγου. Λοιπόν, θα μπορούσα να έχω το όπλο του paintball. Λοιπόν, το όπλο. Έλενα, Πέτρο, Τζέννη, Άρη και Ελισάβετ. Και φυσικά ξανά Έλενα. Με το όπλο του paintball θα πρέπει να πετύχεις οποιονδήποτε από τους καλλιτέχνες που βλέπεις απέναντί σου σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου. Τι είπες, ναι. Πετυχαίνεις. Ναι. Ωραία. Έλενα, κάθε φορά που θα πετυχαίνεις έναν καλλιτέχνη, θα σου κάνω μία ερώτηση. Ναι, μία ερώτηση. Που είναι λίγο πιο γκροτέσκο. Λοιπόν, πάρα πρόσεξε. Έχεις τρεις ευκαιρίες να αποφύγεις την ερώτηση. Αρκεί να μου πεις ένα ρεφρέν του καλλιτέχνη. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει η ερώτηση, θα μου λες δεν θέλω να την απαντήσω. Μπορώ να έχω το τραδιό μου συγγνώμη. Δηλαδή, έχεις επιλογή να ξεφύγεις. Ναι. Έχεις τρεις ζωές. Αν δεν σ' αρέσει η ερώτηση, θα πρέπει όμως να μας πεις ένα ρεφρέν του καλλιτέχνη. Πάμε. Πάμε και θα δεις την πορεία. Έτοιμη. Τώρα παιδιά έχουν υδρώσει τα χέρια μου. Όπως είπα, όχι Έλενα, you're number one. Μπράβο. Το έχει μωρέ αυτή. Κόστο, δεν περίμενε. Ρίχτω. Μπράβο, εσύ είναι φανταστικό. Τώρα που θα πάει. 12 καλλιτέχνες και εσύ πήγες στη σχισμή. Να το προσπαθούσαμε. Ακουμπάει το ρόκο. Ακουμπάει το ρόκο. Το ρόκο. Αν υποθετικά σου άρεσε το άλλο φίλο, με ποια από τις παρακάτω θα τα έφτιαχνες. Με την Νατάσα Θεοδωρίδου, με την Τάμτα, με την Τζέννη Παλατσινού ή με την Πόπη Τσαπανίδου. Αν δεν θες να απαντήσεις την ερώτηση, θα βγούμε σε ένα ρεφρέν του ρόκου. Σε αυτή θα απαντήσεις. Θα απαντήσω με την Τζέννη. Έτσι, μπράβο. Μας τρέλανες για το σουκού. Μας τρέλανες για το σουκού. Εδώ δεν πάει το μελατσινού που μπορώ. Δεν προλαβαίνεις. Α, ωραία, οκ. Λοιπόν, πάμε. Άλλη μια σχισμή και γίναμε. Παιδιά, πραγματικά. Ναι, μια γλιστράει τώρα. Έτσι είναι αυτά, γλιστράνε. Πιάσ' το καλά. Έλα και τούλα. Παιδιά, έχει μόνο 12 καμπύλες και μην τελειώνω. Ξανά, ξανά. 24 έχουν. Τέτοια άμπαλη, παιδιά. Στη μέση μπορεί. Ξανά. Καλά όμως, όπως σου δείξα. Μπροστά πίσω, μπράβο. Τι έγινε, ρε Γιάννη. Τζούφιο, ρε παιδιά. Πάμε, έλα. Γιατί. Δεν θα φέρω του γιού μου. Μου έχει τύχει και εμένα, μου συμβαίνει σε όλους τους άντρες. Δεν πειράζει, συγγνώμη. Είναι αυτό που λένε, μη συγχωρείτε. Αλλά πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει. Μπράβο, να πάει με το χέρι. Όχι, όχι, το φτιάχνουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Επειδή ήθελα πάνω στο χέρι την Κετούλα, έλα λίγο προς τα κάτω. Έλα που την αγαπάω την Κετούλα μου. Έλα. Την Κετούλα, πήγε στην Κετούλα. Έλα, πήγε στην Κετούλα τώρα αυτό. Είναι οπλισμένο. Πέτυχε την Κετούλα. Πέτρο μου. Για να είσαι και τούλα, πες ερώτηση. Εσύ θες την Τζέννη. Ωραία, έτσι θέλω ερώτηση. Σε έχει χουφτώσει ποτέ θαυμαστή σου. Να ναι, πρέπει να βγάλει μια φωτογραφία ή στο καμαρίνι και να σε κουμπίσει. Θέλω να σου πω και πώς. Ναι. Την ώρα που στέκομαι στο... Εσένα δεν μπορώ να το δείξω, μπορώ να το δείξω στη γυναίκα σου ή στην Ελισάβετ. Α, θέλετε να προχωρήσουμε τη φαντασία σου. Όχι, παιδιά, θα σας πω. Στέκομαι πάνω στη σκηνή στο φίβε. Δείξω την Τζέννη την ώρα που τρώει. Έχει έρθει ένας τύπος, εγώ τραγουδάω λαϊκά τραγούδια και με λίγο πιο ανοιχτά πόδια γιατί είναι πιο εύκολα. Και έχει έρθει και έχει βάλει το χέρι. Η λεγόμενη κουτάλα. Έχει και ονομασία. Το κάνεις και εσύ αυτό. Όχι, ένας φίλος μου. Πάμε. Πάμε. Πρόσεχε, μην ξαναοπλίσεις, θα μια φορά. Τι. Δεν έχεις οπλίσει. Ρίξε. Μπράβο. Έλα. Παντελίδης. Ναι, το έπιασε. Το έπιασε. Ναι, Παντελίδης, έχει κίτρινο. Όπλισε. Λοιπόν.
Ζωρίζεσαι. Θα γινώσουν παρένθετη μητέρα για ένα φίλο σου. Τι σχέση αυτή η ερώτηση με τον Παντελίδη? Καμία. Καμία. Είναι έτσι η ερώτηση. Πρέπει να έχουν όλα σχέση. Τι σχέση έχει η μαγειρική με το μυστικοπλάι? Ανάλογα ποιο είναι ο φίλο μου. Να είναι ένας γκέι φίλος και να σου ζητήσει να γίνεις παρένθετη μητέρα για το παιδί του. Αν έχω κάνει όλα τα παιδιά που θέλω εγώ, να θα μπορούσα να το έχω κάνει. Να. Αν είχαμε τελειώσει τα δικά μας. Οκ, ναι. Okay, thank you. Μπράβο. Όπλησε καλά. Όπλησε. Καλά. Το ξέρεις. Δυνατά, προς πίσω. Μπράβο. Επέτρεψε πιο πίσω. Έλα εδώ, έλα, έλα. Έλα. Πιο κοντά, να. Ξανά. Περίμενε. Περίμενε! Σημαδεύει τη Δύση, θα τη σκοτώσει. Ναι, όχι, δεν τη σκοτώνω την Ανούλα. Έχεις ποτέ. Μισό λεπτό. Έχεις ποτέ χαριεντιστεί στο καμαρίνι? Τι σημαίνει χαριεντιστεί? Έχεις κάνει. Έχεις φασωθεί στο καμαρίνι. Και βέβαια έχω φασωθεί στο καμαρίνι. Μας έχει αφήσει άναυγος, έτσι. Και βέβαια έχω φασωθεί στο καμαρίνι. Όταν είναι 10 ώρες μέσα στο καμαρίνι, κάποιες στιγμές υπάρχουν και προσωπικές στιγμές. Αλίμω. Έχεις κάνει και σεξ, λες, στο καμαρίνι. Εσύ τώρα που. Αμέ! Μπράβο, Δημήτρη. Απέτυχε σήμερα το παιχνίδι. Του έχεις δώσει. Του έχεις δώσει δουλειά για το σπίτι μέρες τώρα. Πάμε. Πάμε. Δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ. Παιδιά, γιατί τρέμω τώρα κιόλας. Να το, την πέτυχε. Δέσποινα. Δέσποινα, την πέτυχε. Λοιπόν, αν ήσουν αόρατη για μια μέρα, ποιον ή ποιαν από τη showbiz θα ήθελες να παρακολουθείς επί μια μέρα, ως αόρατη? Τραγουδίστρια, ηθοποιός και τα λοιπά. Ποδοσφαιριστή. Παρουσιάστρια, ηθοποιό. Σε ευχαριστώ. Ναι. Ποιον ή ποια? Ποιον ή ποια? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, παιδιά, θέλω λίγο χρόνο γι' αυτό. Ναι, οκ. Όπλησε και βάρα. Ναι. Όπλησε και βάρα. Σκέφτομαι τώρα, παιδιά μου, γιατί... Επειδή είσαι τίμια, δεχόμαστε ότι δεν το σκέφτηκε. Εσύ πέτυχα όμως. Καμία. Μπορείς να πει. Έχεις τρεις ζωές. Δεν μπορώ, παιδιά. Έχεις τρεις ζωές. Μπορείς να μας πεις απλά ένα ρεφρέν. Πού είσαι και τραγουδίστρια. Έχει πιάσει λίγο ρέμο, ε. Έχει πιάσει ρέμο. Θέλουμε. Γι' αυτό το λέω. Κάνε μου το ποντικάκι. Έχεις χτυπήσει ποτέ άντρα? Ναι. Εντάξει, μπορείς να χτυπήσεις και μη. Να πάψει. Πού το χτύπησες? Τον έχω χαστούκίσει. Ε, βέβαια. Από κάτω. Το έκανα μικρή αυτό. Α, το έχει κάνει και αυτό. Ναι, και κάτω και πάνω. Με φώναζαν συνήθως, ο διευθυντής με είχε φωνάξει δύο φορές στο γραφείο του. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Στο γραφείο του, γιατί είχα μια μανία μονίμως να τους κάνω κουτουλιές. Α, και κουτουλιά. Και κουτουλιά, ναι, και τους έκανα κάτι τέτοιο καμιά φορά. Γι' αυτό κάνω άνθρωπο. Σφύρα, σφύρα, σφύρα. Πουάς! Μπράβο! Ούτε... παράπλευρα! Το έχεις πλάσει παράπλευρα! Ούτε οι πύλες δεν το πέτυχες από το Πουά! Θες να πλήσεις, θες να διδάξεις μια φορά. Τελείωσαν τώρα! Λοιπόν, ερώτηση, λέγε. Λοιπόν, υπάρχει κάποια από τη νέα γενιά που να σου θυμίζει τον εαυτό σου? Που να βρίσκεις στοιχεία, που να λες ότι είναι η νέα Παπαρίζου? 29 χρονών είναι, μωρέ, πού να βρει άλλη? Έλατε. Στα 29 θα βγουν και άλλοι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Παπαρίζουμε μια και δικιά μου. Κάτσε να απαντήσει, κάτσε. Θέλω πραγματικά να το πω αυτό το πράγμα. Ότι αυτό το πράγμα που με έχει αρέσει πάρα πολύ είναι ο τρόπος που μιλάει η Ντέμι. Ναι. Που είναι μια πολύ νέα τραγουδίστρια, πολύ ταλαντούχα. Πιστεύω ότι θα κάνει άπειρα πράγματα. Και θυμάμαι μια φορά που είχε μιλήσει στα Mad Awards που λέτε πριν ένα χρόνο. Δεν ήξερα ότι θα μου συμβεί αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα, ας πούμε, ακόμα να βρίσκομαι κάποιον να σπουδάζω και I'm so thankful. Είμαι τόσο χαρούμενη και ευγνώμων που μου συμβαίνει αυτό. Και ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας ότι να μην τα παίρνουμε δεδομένα. Μπορεί να χτίσουμε μια καριέρα, αλλά και εγώ δεν μπορώ να μπω εδώ μέσα στο πλατό και να σας κοιτάω πάνω το κεφάλι. Έλα εδώ. Κατάλαβες, είναι... Έλα εδώ. Έλα, τελειώσαμε. Ναι, θέλω να υποδεχθούμε μαζί. Θέλω να υποδεχθούμε μαζί. Δεν είπα ούτε ένα ρεφρέν, δεν έχετε παράπονο. Όχι, τίποτα. Για τραγουδίστρα μέρη. Εγώ τους είπα ότι δεν μας ας και θα πεις ότι θα τα πεις όλα. Δεν με πίστευα. Ο Αρούδης τώρα τα πήρε. Όπως και ο Γκαρούς έμεινε λίγο. Το σεξ το γαμαρίνι, εγώ θα το πάρω δουλειά. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που εδώ. Ευχαριστούμε. Αύριο εδώ θα είμαστε. Βρέστη θα μαγειρέψει. Βρήκαμε. Να περάσετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ και αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια.